Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Πρόεδρε, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Γεια σας κύριε Στεριόπουλε, σε εσάς και τους συνδεθεατές σας. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για τα αποτελέσματα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ για την προσφυγική κρίση και θα προσπαθήσουμε... Με ακούτε, πρόεδρε? Σας ακούω κύριε Στεριόπουλε, βεβαίως. Και θα θέλαμε να τα συνδέσουμε και με όλα αυτά τα οποία γίνονται στα νησιά και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είχαμε φωτιές εκεί στους καταβλισμούς και στη Χίο σήμερα. Τι ακριβώς συμβαίνει με το προσφυγικό? Καταρχήν να σας πω ότι η αυτοδιοίκηση όρημα, όπως κάνει τους τελευταίους μήνες, 1,5 χρόνο θα έλεγα, από τότε που αυξήθηκαν οι ροές, καλώντας την κεντρική κυβέρνηση να δώσει τον εθνικό σχεδιασμό που δεν δόθηκε ποτέ και την Ευρώπη βεβαίως να έχει τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό που δεν τον έχει ακόμα. Με οριμότητα λοιπόν η αυτοδιοίκηση στα νησιά καταρχήν και στην υπηρετική Ελλάδα κατά δεύτερον, μαζί με τους συνανθρώπους αλλά τους πολίτες και όλους τους συλλόγους γύρω από τους δήμους, αντιμετώπισαν αξιοπρέπεια και τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που ήρθαν ως πρόσφυγες ή μετανάστες, αλλά και συγχρόνως η Ελλάδα μας έδωσε παραδείγματα ανθρωπιάς προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό αποτυπώθηκε και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΣΑΜΟΥ, όπου η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πάνω από 500 σύνεδροι, από το εξωτερικό, ακόμα και δήμαρχοι από την Τουρκία, από την πολιτική ηγεσία αρχηγή κομμάτων, όπως ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Θοδωράκης, αλλά και από την ηγεσία του Υπουργείου, ο κ. Κουρουμπλής, ο κ. Μουζάλας και Γενική Γραμματής. Και αυτό που βεβαίως και εκεί διατυπώθηκε ήταν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όρημα, πολλές φορές χωρίς να έχει ζητηθεί η άποψή της, αντιμετώπισε τα ζητήματα αυτά. Τώρα ερχόμαστε σε μια άλλη μέρα. Σε μια μέρα που κατεγράφησαν για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο συνέδριο τα ζητήματα, με κάποια αποτελέσματα που ψηφίστηκαν ομόφωνα, αλλά και συγχρόνως με το φόβο, εάν η συμφωνία Τουρκίας με Ευρώπη συνεχιστεί να είναι ενισχύ, ώστε να μην έρθουν οι ροές προς την Ευρώπη, γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί άλλα ζητήματα, αλλά που συγχρόνως πρέπει να έχουμε την εμπειρία των προηγούμενων ροών για να το αντιμετωπίσουμε, αν συμβεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και τον ισότιμο τρόπο αντιμετώπισης των προσφύγων με τον αστόνατο των κοινωνιών αναπεριφέρεια. Διότι κακά τα ψέματα, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία έχουν το 75% ήδη των προσφύγων μεταναστών που εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας εφόσον κλείσαν τα σύνορα και πρέπει αυτό να το υπομοστούν όλοι ισότιμα και ισόποσα. Τώρα για τα γεγονότα τα οποία περιγράψατε, θα σας πω ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέματα πολλών ανθρώπων που βρίσκονται από διαφορετικές χώρες με διαφορετικές βουλήσεις στο κεφάλι τους. Θα έλεγα ότι στη Χίο και στη ΣΑΜΟ όταν έγινε το συνέδριο γίνανε κάποιες μεμονωμένες ευτυχώς καταστάσεις οι οποίες αμέσως αποσοβίστηκαν, όμως δείχνει ένα κλίμα. Ένα κλίμα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δει το προσφυγικό μεταναστευτικό με πιο μεγάλο ενδιαφέρον και ζέση στο επίπεδο της αντιμετώπισης. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να επιμουστούν αυτή την ανάγκη αυτών των συνανθρώπων να βρεθούν σε κάποιες ασφαλέστερες χώρες όπως είναι τις χώρες της Ευρώπης. Αλλά και συγχρόνως θα ήθελα να πιστεύω ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια γεωγραφική αν θέλετε περιοχή όπου υπάρχουν πολλά γεωπολιτικά ζητήματα ανοιχτά. Βλέπετε στην Τουρκία την έκρηξη που έγινε σήμερα με αρκετούς νεκρούς. Βλέπουμε... Κύριε Πατούλη, αμέσως μετά, κύριε Πρόεδρε, αμέσως μετά θα έχω τηλεφωνικά τον τουρκολόγο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κέρκυρας, τον κύριο Μιχαλακόπουλο, τηλεφωνικά, να συζητήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Χαίρομαι που το βάζετε στην κουβέντα. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να το συνδέσετε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ναι, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι θέλει σοβαρότητα, λίγα λόγια, πολλή δουλειά, υπευθυνότητα, καλές σχέσεις διεθνείς
οι οποίες θα πρέπει να έχουν μια σταθερότητα για την εξασφάλιση όλων των ισορροπιών προς κάθε κατεύθυνση και για τη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε ακριβώς στο κέντρο ενδεχομένως κάποιων μελλοντικών εξελίξεων γεωπολιτικών και θέλει μια σταθερή και μια ενωτική φωνή να βγαίνει από την Ελλάδα. Δεν μπορεί κανείς ούτε με το μεταναστευτικό προσφυγικό, ούτε με την εξωτερική πολιτική να κάνει πολιτικά παιχνίδια. Πρέπει να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές εκείνες που θα εξασφαλίσουν και τα σύνορά μας και τη χώρα μας εξυπακούεται. Δεν βλέπω κάτι να αλλάξει σε αυτό προς Θεού, δεν το λέω κινδυνολογώντας, αλλά και συγχρόνως να ενωθούμε ως Έλληνες σε μείζονες στιγμές όπως είναι αυτές και να βγάζουμε κοινή άποψη, κοινή πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, έχει σημασία να ακούσουμε από τα χείλη σας αν η αυτοδιοίκηση συνολικά μπορεί να αμυνθεί σε περίπτωση τέτοιας κρίσης. Κοιτάξτε, καταρχήν η αυτοδιοίκηση έχει δείξει, επιτρέψτε μου και δεν το λέω ότι είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που εκπροσωπώ την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού της χώρας, αλλά θα σας έλεγα μέσα από πράξεις, ανέδειξε τα τελευταία χρόνια, τα 7 χρόνια ύφεσης της χώρας μας, μια ιδιαίτερη ωριμότητα έναντι οποιοδήποτε άλλων μορφών εξουσιών. Και αυτό το λέω διότι αντιλαμβάνεστε τις τοπικές κοινωνίες με τους ανθρώπους σε ευπαθείς ομάδες, τους ανασφάλιστους, με το 30% των ανέργων, 60% οι νέοι μας, με ανθρώπους να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους, να μην μπορούν να βρουν την τροφή τους, εάν δεν υπήρχε η αυτοδιοίκηση που το αντιμετώπισε όρημα, χωρίς να έχει την απόλυτη αρμοδιότητα, χωρίς να παίρνει πόρους, αλλά συγκροτώντας μια ασπίδα, μια άμυνα έναντι όλων αυτών των ανθρώπων, μια νησίδα ελπίδας και στήριξης. Και έρχεται το μεταναστευτικό προσφυγικό και εκεί έδωσε τις εξετάσεις. Και σε αυτές τις εξετάσεις δημιούργησε μια ανθρωπιστική εικόνα της Ελλάδας προς κάθε κατεύθυνση, το αντιμετώπισε αγόγγιστα παρά το ότι οι Δήμοι έχουν χαμηλή χρηματοδότηση και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Όμως έδωσε μια εικόνα ωριμότητας της χώρας μας μέσα από την αυτοδιοίκηση. Θεωρώ λοιπόν ότι η αυτοδιοίκηση είναι όριμη να αντιμετωπίσει ό,τι μπορεί να συμβεί. Όμως η κεντρική εξουσία, αυτή την εξουσία που έχει της νομοθετικής ρύθμισης, αυτό που πρέπει να κάνει να δώσει τις αρμοδιότητες και τους πόρους, όπως έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη, και να είστε σίγουρος, κύριε Στεργιόπουλε, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί σε άλλα μονοπάτια, αναπτυξιακά μονοπάτια, μονοπάτια που θα δώσει στη χώρα τον αέρα που λείπει σήμερα και το αποτέλεσμα είναι να φεύγουν οι νέοι μας, να ερημώνουμε, να μην υπάρχουν γεννήσεις, να υπάρχει μία φθορά του ελληνισμού σε πληθυσμό και αυτά όλα θα πρέπει να ανατραπούν σύντομα, να αντιστραφούν. Σε σχέση, για να περάσουμε στο άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, στις πρόσφατες αποφάσεις δηλαδή της ΚΕΔΕ σε σχέση με το νομοσχέδιο Σκούπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Είστε σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή, επικοινωνείτε με τον σωστό τρόπο με το Υπουργείο και τον κύριο Κουρουπλή? Οφείλω να πω ότι μπορεί με πολλά στελέχη της αυτής της κυβέρνησης να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε, γιατί πολλές φορές άλλα εννοούν, άλλα λένε, άλλα γίνονται. Αυτό όμως που μπορώ να πω ότι με τον κύριο Κουρουπλή έχουμε βρει μια περπατησιά η οποία στοιχίζεται στην ωριμότητα των στιγμών, στην προσπάθεια να υπάρξουν νομοθετήματα που να βοηθήσουν την αυτοδιοίκηση αλλά και τη χώρα μας, και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει συνεργασία. Εδώ αναμένουμε λοιπόν τα τελικά σχέδια της διαβούλευσης που θα τεθούν υπόψη μας μετά από ένα σχέδιο το οποίο δόθηκε, στο οποίο υπήρχαν θετικά αλλά υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις νομοθετικές. Θέσαμε εκ νέου τις δικές μας απόψεις. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες να μας δώσει το επίσημο έγγραφο της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο Σκούπα το Υπουργείο Εσωτερικών. Τότε εμείς θα αποφασίσουμε και την γενική μας έκτακτη συνέλευση να ενημερώσουμε όλους τους δημάρχους της χώρας και ελπίζω όλα να καταλήξουν όπως τουλάχιστον έχει δηλώσει ο κύριος Κουρουμπλής. Δεν θα μείνει στον αριθμό. Όσα νομοσχέδια μπορούν να περάσουν
και είναι έτοιμα, εκείνος θα θελήσει, θα φροντίσει να το κάνει. Εύχομαι αυτό που λέει να ισχύσει, εύχομαι να υπερψηφιστούν αυτές οι απόψεις για να πάει μπροστά η αυτοδιοίκηση, κατά συνέπεια οι τοπικές μας κοινωνίες και κατά συνέπεια η χώρα. Κύριε Παντούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.